Σας αφήνω και πάνω συναντήσω τον Δημήτρη Μακρινιώτη με αυτό το γερμανικό ψωμάκι, το χριστουγεννιάτικο στόλεν, το λέω σωστά. Στόλεν, ακριβώς όπως πρέπει. Τι μπιγκλιμπίδια έχεις ετοιμάσει, τι θα φτιάξουμε σήμερα, Δημήτρη μου? Λοιπόν, θα κάνουμε ένα γερμανικό ψωμί το οποίο είναι γλυκό, ναι, με πολλά πράγματα μέσα και το οποίο στη Γερμανία, να ξέρεις, συνηθίζουν, επειδή είναι χριστουγεννιάτικο, δεν είναι όπως εμείς που μας αρέσει να τα τρώμε όλα πολύ φρέσκα. Συνηθίζουν να το κάνουν και 1-2 εβδομάδες πριν. Μαγιάτικο. Να το κόβουν σε κομμάτια όπως είναι εκεί και να το τρώνε σαν παξιμάδι. Άκου τώρα εσύ. Ναι. Μπράβο, ναι. Δεν φημίζονται οι Γερμανοί έτσι κι αλλιώς για τα γλυκά τους. Αλλά αυτό, να ξέρεις, είναι πολύ έξυπνη ιδέα και είναι εξαιρετικά νόστιμο αυτό το ψωμάκι. Εμείς ποτέ στην Ελλάδα δεν θα το τρώγαμε σαν κανονικό γλυκό, αλλά είναι τέλειο συνοδευτικό καφέ, τσάι για πρωινό. Είναι εκπληκτικό. Γίνεται εύκολα, Δημήτρη? Αν έχουμε αυτή την κουζινομηχανή, γίνεται πανεύκολα. Την οποία κληρώνουμε, να το θυμίσουμε, ότι τρέχει ο μεγάλος αυτός διαγωνισμός από την Kenwood, την κουζινομηχανή που αγαπήσατε. Πολλές συμμετοχές και το θυμίζουμε γιατί είναι δώρο αξίας. Να ξέρετε εγώ πώς το θέλω αυτό το δώρο. Ο Άγιος Βασίλης ακούει. Να δούμε τα υλικά εντάχει για να ξεκινήσουμε τη συνταγή, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη. Χρειαζόμαστε 150 ml γάλα, το οποίο θέλουμε να είναι ελαφρώς ζεστό. Ένα αυγό, ένα κρόκο, 100 γραμμάρια ζάχαρη. Κανέλα προαιρετικά, αλλά καλό είναι να τη βάλουμε, είναι αυτή που θα μας δώσει όλο το πράγμα. Λοιπόν, λίγο ξύσμα πορτοκάλι μπορούμε να βάλουμε μέσα αν θέλουμε επίσης. 100 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος, 350 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι, δυνατό. Ένα φακελάκι ξηρή μαγιά και το ξύσμα που σας είπα. Τώρα, για μέσα μπορούμε να βάλουμε αποξηραμένα φρούτα, ό,τι θέλετε. Και λίγο ποτό, κονιάκ, ρούμι, ό,τι σας αρέσει. Της παρηγοριάς να είναι. Λοιπόν, η συνταγή είναι τόσο απλή όσο θα δείτε εδώ. Τι κάνουμε? Ρίχνουμε το γάλα, τα αυγά, το βούτυρο που είναι μαλακό σε θερμοκρασία δωματίου. Οπα. Πολύ ωραία. Ρίχνουμε τη ζάχαρη, τη μαγιά, την κανέλα και το αλεύρι. Όπως καταλάβατε, τα ρίξαμε όλα εκτός από τα φρούτα. Και τι κάνουμε? Βάζουμε σε πολύ χαμηλή ταχύτητα το μίξερ με την ησυχία του να μας φτιάξει ένα ζυμάρι το οποίο θα είναι ελαστικό, αλλά θα είναι και κολλώδες. Δεν είναι ένα σφιχτό ζυμάρι όπως έχουμε συνηθίσει εμείς να κάνουμε ψωμί. Εδώ στην ησυχία του, αν είσαστε στο σπίτι, σας προτείνω, επειδή η μηχανή είναι πάρα πολύ δυνατή, έχει πάρα πολλά βάτ, είναι πολύ... 10 χρόνια εγγύηση, δεν φοβόμαστε τίποτα. Επειδή είναι πάρα πολύ δυνατή, δεν χρειάζεται να ανεβάσουμε ταχύτητα. Στη χαμηλότερη ταχύτητα, okay, σε 10 λεπτά και βγαίνει τέλειο το αποτέλεσμα. Ακριβώς όπως το θέλουμε το ζυμάρι μας, ελαστικό. Εδώ άμα δεις, κοίτα πώς έχει γίνει, είναι ακριβώς αυτή η συνταγή που έχουμε. Τι κάνουμε? Βουτυρώνουμε πάρα πολύ καλά ένα μπολ. Περιμένουμε να γίνει το ζυμάρι, το βάζουμε, το καλύπτουμε με μία μεμβράνη και αυτό λόγω της υγρασίας και της μαγιάς, άμα μπορείς να δεις, έχει φουσκώσει ελαφρώς, έχει βγάλει υγρασία, δουλεύει μαγιά και είναι έτοιμο το ψωμάκι. Για πόση ώρα το αφήνεις εκεί μέσα? Αναλόγως τι θερμοκρασία έχει το δωμάτιο. Αν το δωμάτιο είναι έτσι και έτσι ζεστό, θέλει μια ώρα. Αν ακόμα δεν είναι ζεστό το δωμάτιο καθόλου, βάζουμε το φούρνο στους 50 βαθμούς, όπως είναι εκεί, και το αφήνουμε μέσα για μισή ώρα maximum. Στο καλοριφέρ που ακούω κάτι νοικοκυρές, το πάζουμε, δεν κάνει κακό. Όχι κακό, ίσα-ίσα κάνει πολύ καλό. Εδώ πέρα σιγά-σιγά έχει γίνει το ζυμαράκι μας και τι θα κάνουμε? Από τη στιγμή που θα γίνει, θα το αφήσουμε, θα ξεκουραστεί. Όπως σας είπα εδώ, θα έχετε μιξάρει ό,τι σας αρέσει από ξηρό καρπό, αποξηραμένο φρούτο και ποτό και στην ποσότητα που σας αρέσει, μέχρι 300 γραμμάρια στη συνταγή τα παίρνει. Οπότε, για να ανοίξω εδώ να βρούμε πολύ ωραία μια μαρίζ. 10 λεπτά εσείς στο σπίτι, σε αυτή τη τρομερή κουζινομηχανή της Kenwood. Ξέρεις, το δυνατό της σημείο είναι ότι έχει πλανητικό σύστημα και δεν γυρίζει μόνο στο κέντρο, πιάνει όλο τον κάδο και με τα βατ που έχει μας κάνει τέλεια δουλειά. Δεν ξέρω εγώ, είναι από τους λίγους διαγωνισμούς που έχω τόσο πολύ λαχταρίσει. Και επίσης η δυνατότητα να βάλεις τα δικά σου επιπλέον εξαρτήματα. Αυτή είναι η σειρά Chef Titanium, αν θυμάμαι σωστά. Αλλά γενικά η Kenwood φημίζεται για τα υπέροχα χρηστικά. Φαντάζομαι ότι έχει. Δώρα της. Έχει
5 εξαρτήματα που τα παίρνεις μαζί, 5 αναδευτήρες και άλλα 20 που μπορείς να αγοράσεις εσύ. Γιατί το μπλέντερ που βάζεις και από πάνω. Τρομερό. Άσε με καημένη μου και χάζεπα. Θα το πάρω εγώ αυτό το δωράκι. Αλήθεια. Θα είναι δώρο για μένα. Λοιπόν, αυτό με μεμβράνη, όπως έχουμε πει, μισή ωρίτσα και είναι έτοιμο. Λοιπόν, ανοίγουμε εδώ, αφού έχει φουσκώσει, κοίτα εδώ πώς έχει γίνει. Αυτό το ζυμαράκι έχει γίνει αυτό. Κολόντες που είπες, το βλέπουμε κιόλας. Ωραία. Το ρίχνουμε εδώ και παίρνουμε ξηρούς, καρπούς, φρούτα, ό,τι θέλουμε στην ποσότητα που θέλουμε. Θα βάλουμε τα μισά. Και θέλει τώρα 1-2 λεπτά, δεν θέλει παραπάνω η Ιωάννα, πάλι να πάρει μέσα τα φρούτα, να δουλευτεί. Κοίτα εδώ τι ωραίο που γίνεται. Καλεβλέπω και τον κρυφό φωτισμό, τα βλέπω όλα. Το λαμπάκι, είναι το must. Να ξέρεις, σε πολλές συνταγές είναι απίστευτα χρήσιμο. Παλιότερα που δεν υπήρχε, έβαζα φως. Γιατί θέλω να δω την υφή και τη σύσταση που έχει. Λοιπόν, αλευράκι. Είναι και στυλάτο όμως, και αισθητική για μένα που μου αρέσει το design. Τι να σου λέω, μωρέ Δημήτρη μου. Και αφού είναι έτοιμο, έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 200. Θέλει λίγο ιδιαίτερο ψήσιμο, 10 λεπτά στους 200, να αρπάξει λίγο από πάνω. Ωραία. Θα σας βγει λίγο σκούρο, 10 λεπτά στους 200 και 35 λεπτά στους 160. Αυτή είναι η συνταγή. Πάρα πολύ εύκολο. Στόλεν, Στόλεν. Κοίτα πόσο δυνατό ζυμάρι. Αν γραφόταν αλλιώς θα λέγαμε το κλέψαμε, αλλά δεν είναι κλεμμένο. Όχι, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, απλώνουμε τώρα το ζυμάρι μας. Δες τι κάνει ο άνθρωπος τώρα. Κοίτα εδώ, κοίτα ένα ωραίο ζυμάρι. Κράμπερι, όλα μέσα. Τι κάνετε, απλά το γυρνάτε πάνω στο αλεύρι για να μπορέσει λίγο να σταθεί και με τα χέρια σας το απλώνετε σαν φακελάκι. Αυτό εδώ να είναι λίγο πιο λεπτό. Κοίτα εδώ. Και παίρνετε αυτό, το γυρνάτε εδώ και κάνετε, μην γελάσετε, σαν ένα πενιρλί, σαν ένα καλτσόνε, σαν μια τυρόπιτα. Ό,τι σας αρέσει, σκεφτείτε. Ο πεινασμένος, καρβέλια ονειρεύεται. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Γεια σου, ρε Δημήτρη, με τις γρήγορες, εύκολες, νόστιμες συνταγές σου. Είναι εξαιρετικό, είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ενδιαφέρον. Και πριν κλείσω, να σας πω ότι αύριο στο YouTube μου με τον Γιώργο Μαζονάκη κάνουμε ένα κορμό γιορτινό. Καλά. Δεν θα πιστεύετε. Καλά. Θα τρελαθούμε και έτσι, με την παρέα και μόνο, όχι μόνο τις γεύσεις. Ακολουθήστε με. Μπράβο. Λοιπόν σε όλα τα social media. Και αύριο μαζί με τον Γιώργο στο YouTube θα γίνει χαμός. Φίλησέ μου τον αγαπώ πολύ. Να είσαι καλά. Σ' αφήνω, Δημήτρη μου, πως πάλι σε με την άχνη.